Οι βολιώτες θα πρέπει να ξεχάσουν για τα επόμενα χρόνια τουλάχιστον το έργο της Μαρίνας, τουριστικών σκαφών στο λιμάνι του Βόλου, που θα μπορούσε να αποτελέσει έναν σημαντικό μοχλό ανάπτυξης για την περιοχή. Η αιμονή τοπικών φορέων στο να χωροθετηθεί η Μαρίνα όχι στον κυματοθράυστη, αλλά μεταξύ της κεντρικής προβλήτας και της πρώτης προβλήτας, άλλαξε το master plan του λιμανιού, που όπως δημοσίευσε η εφημερίδα Θεσσαλία, θέτει πλέον τη μεταφορά των εμπορικών δραστηριοτήτων στον τρίτο προβλήτα, σαν βασική προϋπόθεση για την κατασκευή της Μαρίνας. Πόσο είναι το κόστος ενός τέτοιου εγχειρήματος? Τουλάχιστον 40 εκατομμύρια ευρώ. Πόσος χρόνος απαιτείται για να υλοποιηθεί? Τουλάχιστον 4 χρόνια. Εάν υπάρξει επενδυτής ο οποίος θα ρίξει χρήματα στην τρίτη προβλήτα να την ολοκληρώσει, λύνεται το θέμα. Απεμπλέκεται η πρώτη. Βέβαια, αναφέρεται επίσης από τους μελητές, πράγμα το οποίο επίσης είναι γνωστό σε εμάς που έχουμε σχέση με αυτές τις διαδικασίες, ότι ο χρόνος υλοποίησης των ποσάνων έργων και μελετών, αυτών οι οποίοι θα αντικαταστούσαν την πρώτη προβλήτα μεταφέροντας τις δραστηριότητες στην τρίτη, συμπεριλαμβάνουν τον τόνο των μελετών τεχνικών, περιβαλλοντικών, γεωτεχνικών, υποστηρικτικών κλπ. Τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησα, διοδότηση, διαγωνιστική διαδικασία, ανέρχεται, λέει, κατά τους πλέον αισιόδοξους υπολογισμούς μας σε 4 έτη. Για να μεταφερθούν εκεί. Για να γίνουν οι μελέτες και να γίνουν εκεί, εφόσον βέβαια υπάρχουν τα χρήματα. Δηλαδή, δι χρημάτων και ανευτούτων ουδέν εστιγενέστε των δεότων. Με τα σημερινά δεδομένα, το κόστος των προτινόμενων παρεμβάσεων είναι απαγορευτικό, ενώ θεωρείται κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι ένας ακόμη σχεδιασμός που θα μπορούσε να δώσει σημαντική αναπτυξιακή πνοή στην περιοχή οδηγείται στις ελληνικές καλένδες. Το master plan δεν είναι θέσφατο. Μπορεί να γίνει μια αναθεώρηση, η οποία να προβλέψει, όταν λοιπόν προχωρήσουν οι διαδικασίες που θα δείξουν ότι υπάρχουν ενδιαφερόμενες σοβαρές εταιρείες για να υλοποιήσουν ένα τέτοιο έργο, νομίζω ότι το θέμα θα ξανατηθεί από την αρχή. Τότε θα το δούνε και από το Υπουργείο και φυσικά και οι φορείς όλοι εδώ που συμμετέχουν, και ο Δήμος και η Περιφέρεια και εμείς.